Αναστάτωση, ταλαιπωρία αλλά και προβληματισμό προκάλεσε η μονόρη στάση εργασίας των δασκάλων. Θα χρειαστεί να τον αφήσω 5 λεπτά μόνο του και θα χρειαστεί να πάω πίσω τη δουλειά. Εντάξει, με τη δουλειά να το κανονίσουμε, αλλά το θέμα είναι ταλαιπωρία με τα μωρά. Αγωνείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι το οποίο απομακρύνει τα παιδιά από τα σχολεία. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε από τις 7.30 μέχρι τις 8.25, αλλά αλλού προκλήθηκε και για τις ώρες που θα βρίσκονταν οι κινητές μονάδες δειγματοληψίας στις σχολικές μονάδες, με το Υπουργείο Υγείας να δίνει οδηγίες όπως παραμείνουν και μετά τις 8 το πρωί, ώστε να προλάβουν να εξεταστούν όλα τα παιδιά που θεωρούνται στενές επαφές. Σίγουρα θα έχει προκαλέσει κάποια προβλήματα, τα οποία δεν ήταν αυτά που ήταν ο στόχος μας, αλλά ήταν αναπόφευκτα. Είχαμε κρίνει ότι αυτό το μέτρο ήταν το ελάχιστο δυνατό που θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας. Με την οργάνωση των δασκάλων αλλά και των γονέων να ζητούν όπως διεξαχθεί ένας επικοδομητικός διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να βρεθούν άμεσα λύσεις. Γιατί ακριβώς διάλογος το προηγούμενο διάστημα γίνεται, αλλά δεν είχε καμία απόδοση σχεδόν. Δηλαδή πήγαινε έλα πολλές φορές, πολλές ώρες, καθημερινά, για πολύ διάστημα, αλλά αποτέλεσμα δεν είχαμε δει. Έχουμε και κάποιες πρακτικές λύσεις ουσιαστικά που μπορούν να εφαρμοστούν από αύριο στις σχολικές μονάδες. Διάλογος με απεργιακά μέτρα, πού το έχουμε δει αυτό? Έχουν δώσει ένα τελεσίγραφο ότι εντός 15 ημερών θα πάρουν και άλλα μέτρα. Έχουν αποφάσεις για να παίρνουν μέτρα για ποιο λόγο? Είναι προφάσεις οι λόγοι που οδήγησαν σε στάση εργασίας, υποστηρίζει ο Υπουργός Παιδείας, απαντώντας ένα προς ένα στα προβλήματα που θέτει η οργάνωση. Να κάνουμε στάση εργασίας για να πιέσουμε ποιον? Τα παιδιά τα οποία έχασαν σήμερα σχολείο πραγματικά είναι ακατανόητο. Αναστολή του Test to Stay ζητάει ο ΕΛΜΕΚ, αφού οι αλυσίδες μετάδοσης που εντοπίζονται στις σχολικές μονάδες εγκυμονούν τον κίνδυνο, όπως αναφέρουν, να οδηγήσουν σε κλείσιμο των σχολείων. Εφαρμόζεται εντός των ημερών και στην Εθνική Φρουρά το Test to Stay. Θα προβαίνουν στο Test to Stay για να ελέγχονται πριν όσοι είναι στελέχη, ξαναλέω, και οπλίδες που υπηρετούν σε μεγάλα στρατόπεδα. Οι επόμενοι που παίρνουν σειρά για εφαρμογή του μέτρου είναι οι επαγγελματίες υγείας.